Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το γυναικείο ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα για την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου, τον Αθλητικό Σύλλογο Ποντίων Δραπετσόνας, ο οποίος είναι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Γυναικών. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον υπεύθυνο της γυναικείας ομάδας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσέρο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ έτσι που δεχτήκατε να πούμε έτσι δύο λόγια για το γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά και να γνωρίσουμε τη δική σας ομάδα. Χαρά μας να είμαστε κοντά σας και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα του γυναικείου ποδοσφαίρου. Ωραία. Το γυναικείο τμήμα του Αθλητικού Συλλόγου Ποντίων Δραπετσόνας είναι 4 χρόνια. Το γυναικείο τμήμα. Σαν γυναικείο τμήμα, μάλιστα. Δημιουργήθηκε το 2019. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσε αυτός ο σύλλογος, ο οποίος είναι από τους αρχαιότερους του Πειραιά, ιδρύθηκε το 1928, να μην συμβαδίσει σύμφωνα με τις εποχές και να δημιουργήσει ένα γυναικείο τμήμα όπως έχουν και άλλες ομάδες. Και άλλα πολλά τα οποία έχουμε στο μυαλό μας να διοργανώσουμε. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε και την γυναικεία ομάδα του Ασποντίων. Όταν ξεκινήσατε αυτή την προσπάθεια για να βρείτε κορίτσια, δυσκολευτήκατε στην αρχή? Δυσκολευτήκαμε, δεν μπορώ να πω ότι δυσκολευτήκαμε, δηλαδή μας πλησιάσαμε κάποια κορίτσια τα οποία είχαν κερδίσει το πρωτάθλημα Λυκείων εδώ στο Κερατσίνι. Στόμα με στόμα αυτό διαδόθηκε. Ήρθαν και άλλα κορίτσια από μόνα τους. Δώσαμε και εμείς πολύ βάση, το προσέξαμε πάρα πολύ αυτό. Μετά είχαμε τη βοήθεια και της Ντορίνας της Λωρίτη, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ στο να μας φέρει παίκτριες και να δημιουργηθεί αυτός ο σύλλογος. Άρα, εκτός από... ποιοι είναι στο γυναικείο τμήμα, είστε εσείς και εκεί... Λοιπόν, κοντά στο γυναικείο τμήμα είναι ο πρόεδρός μας, ο Παναγιώτης Ολουρίδας, ο οποίος είναι πρόεδρος και στο άντρικο και στο γυναικείο. Είναι ο αδελφός μου, ο Γιώργος Τσέρος, ο οποίος είναι Γενικός Αρχηγός του Αντρικού Τμήματος, υπεύθυνος Ακαδημιών και κοντά στο γυναικείο τμήμα κι αυτός. Απλά πιο πολύ φαίνομαι εγώ σαν υπεύθυνος γυναικείου τμήματος. Υπάρχει ο υπεύθυνος προπονήσεων, ο Αντώνης Ολιανόπουλος και η Γενικός Αρχηγός, η Ντορίνα Ηλωρίτη. Ακούγονται πολλά ονόματα. Απλά επειδή είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα γυναίκας στον αθλητισμό και επειδή ο μέσος όρος ηλικίας είναι πολύ μικρός, δηλαδή έχουμε κοριτσάκια τα οποία είναι 12 χρονών, 14, 16. Έχετε και ακαδημία εκτός την πρώτη ομάδα? Ακόμα η ακαδημία κοριτσιών όχι. Έχουμε όμως κορίτσια από 8 έως 12 ετών τα οποία προπονούνται με την ακαδημία των αγοριών μας. Στόχος μας είναι φέτος να δημιουργηθεί και γυναικεία ακαδημία. Και έχετε και γυναίκα προπονήτρια. Έχουμε γυναίκα προπονήτρια την Παρασκευή τη Δεβανέ, νέο παιδί με πολύ όρεξη, απόφυτο Στεφά Τρικάλων, κάτοχος διπλώματος UEFA C, η οποία έκανε μια φανταστική δουλειά και άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι η ομάδα μας πέρασε από τη Γάμα Εθνική, ανέβηκε στη Β' αίτητη. Δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα αυτό. Δεν ξέρω πόσες ομάδες το έχουν καταφέρει και ευτυχώς η Παρασκευή μας βοήθησε να το καταφέρουμε. Το περιμένατε πριν την έναρξη του πρωταθλήματος ότι θα είχατε αυτή την πορεία? Να σου πω την αλήθεια, περίμενα ότι η ομάδα θα ανέβει. Δεν είχα καμία αμφιβολία για το σύνολο και για τη δουλειά που έκανε η Παρασκευή με όλα τα κορίτσια. Η έκπληξη ήταν ότι ανεβήκανε αίτητες. Ήταν μεγάλη έκπληξη. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε τα προβλήματα που υπάρχουν στο γυναικείο ποδόσφαιρο και τα αντιμετωπίζετε κι εσείς ως ομάδα. Τα προβλήματα που υπάρχουν στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και τι πρέπει να γίνει ώστε να βελτιωθεί η εικόνα... Καλώς ή κακώς η χώρα μας ποδοσφαιρικά και μάλιστα στο γυναικείο ποδόσφαιρο είναι πολύ πίσω. Και είμαι ένας άνθρωπος που έχω ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό και μπορώ να το πω δηλαδή υπεύθυνα ότι ποδοσφαιρικά, τουλάχιστον στο γυναικείο ποδόσφαιρο, είμαστε πολλά χρόνια πίσω. Και αυτό πιστεύω ότι οφείλεται στο ότι
η πολιτεία, η ΕΠΟ δεν προβάλλουν το γυναικείο ποδόσφαιρο όπως πρέπει και όσο θα έπρεπε. Οπότε θα πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να προβληθεί το γυναικείο ποδόσφαιρο λίγο παραπάνω από την πολιτεία. Εμείς σαν παράγοντες και της ασποντίων αλλά και όλων των σωματείων που υπάρχουν κάνουμε μεγάλο αγώνα για να ανέβει επίπεδο το γυναικείο ποδόσφαιρο. Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, με τα ταξίδια που κάνετε, με τις διαιτησίες. Το θεωρούν ακόμα ερασιτεχνικό, δηλαδή τη Β' και τη Γ' Εθνική τη θεωρούν ερασιτεχνική. Δεν ξέρω τι θα ισχύσει στη Β' Εθνική, τι θα καλύψουν, τι δεν θα καλύψουν. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι σε σωματείο να παρέχουμε αυτά που πρέπει στις αθλήτριές μας, ώστε να ευχαριστηθούν αυτό που κάνουν και να παίξουν μπάλα. Η Δημοτική Αρχή είναι δίπλα στην ομάδα. Δεν θα ήθελα να πω σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, χορηγοί, που σας βοηθούν οικονομικά, βέβαια, σας στηρίζουν. Θα θέλατε να τους ευχαριστήσετε. Βέβαια. Υπάρχουν χορηγοί δίπλα μας. Μέγας χορηγός της ομάδας είναι ο Νικόλαος Σούτας. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έχει στηρίξει πάρα πολύ αυτή την ομάδα. Και από εκεί και πέρα, εμείς του Διοικητικού Συμβουλίου και οι παράγοντες, οι οποίοι δεν τη βλέπουμε σαν ομάδα, τη βλέπουμε σαν οικογένεια. Και αυτή είναι υποντίον. Πασχίζουμε και βρίσκουμε τρόπους ώστε όλοι οι αθλητές, τα παιδιά, άσχετα αν είναι γυναίκες ή άντρες, να έχουν αυτά που πρέπει, να προπονηθούν σωστά, να έχουν τα ταξίδια τους, τις μεταφορές τους και τον αθλητικό εξοπλισμό τους. Ωραία. Ξεκινήσατε φέτος την προετοιμασία. Mm-hmm. Με στόχο. Με στόχο μια καλή πορεία στη Β' Εθνική. Το να πούμε τώρα ότι κοιτάμε την Α' Εθνική και ότι θα ανεβαίνουμε Α' Εθνική είναι επιθυμία, είναι στόχος κάποια στιγμή να γίνει, αλλά δεν ήταν και απέτηση. Γιατί η ποντίον, να ξέρετε ότι έχει ένα πολύ μικρό όριο ηλικίας παιχτριών. Και εμάς το μοτό μας εδώ πέρα είναι ότι η παίχτρια πρέπει πρώτα να απολαμβάνει αυτό που κάνει, να μπει δηλαδή μες στο γήπεδο, να ευχαριστηθεί πρώτα αυτή και μετά όλα τα άλλα. Οπότε στόχος μας ήταν μια καλή πορεία στην Β' Εθνική. Ο όμιλος στον οποίο κληρωθήκατε, πώς τον είδατε, τι άποψη σχηματίσατε? Σχετικά μέτριος όμιλος, ούτε εύκολος ούτε δύσκολος. Μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε. Μου ότι αυτό συνεπάγεται. Βέβαια, μπάλα είναι και γυρίζει, οπότε δεν ξέρει τι γίνεται, έτσι. Ξεκίνησαν οι προπονήσεις, έτσι, και λίγο παίξατε και τα φιλικά. Ήσασταν έτοιμοι, αλλά λίγο πριν. Μας κλείσανε πάλι. Άσχημο πολύ. Άσχημο πολύ. Και να το γενικεύσουμε λίγο εδώ πέρα, όχι μόνο για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Το άσχημο σε αυτό που ζούμε τώρα είναι ότι αυτό έχει αντικτύπω πιο πολύ στα μικρά παιδιά. Και όταν λέω μικρά παιδιά, στις ακαδημίες. Φανταστείτε τώρα δηλαδή παιδάκια 8-10 χρονών, 12, να είναι κλεισμένα τόσους πολλούς μήνες μέσα στο σπίτι. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να γινόντουσαν οι προπονήσεις ανά γκρουπ σε ένα γήπεδο ο οποίος είναι ένας ανοιχτός χώρος? Εκεί ερχόμαστε τώρα πλέον στο κομμάτι της πολιτείας που αναφέραμε προηγουμένως και του Δήμου. Και αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως και σας απάντησα ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πολλά χρόνια πίσω. Για να ανοίξει τώρα το γήπεδο και να γίνουν προπονήσεις, θα πρέπει ο Δήμος να καλύψει τα rapid test των αθλητών. Και είναι ένα rapid test για κάθε ποδοσφαιριστή ή για κάθε ποδοσφαιρίστρια την εβδομάδα. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω θα μπορούσε να γίνει. Απλά δεν υπάρχουν τα χρήματα. Δεν ξέρω και δεν θέλω να πω σε αυτό το κομμάτι το να το απαντήσω. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, επειδή μιλάμε για τη γυναικεία ομάδα, πώς ανοίγεις τη Β' και τη Γ' εθνική κατηγορία αντρών και ανοίγεις μόνο την Α' εθνική στις γυναίκες και αυτό μόνο για προπόνηση. Δηλαδή... Και αν είδατε ότι είχαν ξεκινήσει προπονήσεις, υπήρξε διακοπή των προπονήσεων και ξανά νέα απόφαση, τώρα τελευταία, λέβαια, όπου αυτή την εβδομάδα ξανααρχίσαν οι προπονήσεις στην Α' εθνική γυναικών. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι καταστροφικό για τους παίχτες.
Κοιτάξτε, οι Α' εθνικοί γυναικών θα προπονηθούν, θα βγει κάποια άκρη. Η Β' και η Γ'. Τι θα γίνει, αυτό είναι καταστροφικό για τους παίχτες. Ευτυχώς εμάς η προπονήτριά μας, η Παρασκευή, έχει πολύ όρεξη και φροντίζει κάθε εβδομάδα να βγάζει κάποιο διαφορετικό πρόγραμμα για ατομική προπόνηση για την κάθε κοπέλα. Πολύ σημαντικό. Όμως είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Πόσο να το τηρήσει μια ποδοσφαιρίστρια ή ένας ποδοσφαιριστής? Αυτό έχει να κάνει με τον ποδοσφαιριστή και την ποδοσφαιρίστρια. Κατά πόσο θέλουν να ασχοληθούν και αν θα θέλουν να είναι έτοιμοι καλώς κοντά των πραγμάτων όταν ανοίξουν τα γήπεδα. Πάμε τώρα και στο οικονομικό κομμάτι, διότι και στα ανδρικά τμήματα έγιναν τα παιχνίδια μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, χωρίς την παρουσία φιλάθλων, που σημαίνει τα σωματεία και το δικό σας σωματείο δεν έβγαλε τα λειτουργικά του έξοδα. Οι ακαδημίες δεν λειτουργήσαν. Θα πρέπει η πολιτεία, οι αρμόδιοι φορείς έτσι να δούνε αυτό το θέμα, να βοηθήσουν, να ενισχύσουν οικονομικά τα σωματεία ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Σίγουρα, σίγουρα. Ο εκάστοτε δήμος θα πρέπει να προσέξει τα σωματεία της περιοχής του. Εμείς όσο μπορούμε σαν παράγοντες έχουμε κρατήσει αυτή την ομάδα υγιέστατη. Να μην χρωστάει, να μην κάνει, οι παίχτες να έχουν τα πάντα. Και όλα αυτά με προσωπικά μας έξοδα και τη στήριξη, βέβαια τη μεγάλη στήριξη του Προέδρου και κάποιων χορηγών. Αλλά διανύουμε μια πολύ δύσκολη εποχή. Δεν ξέρω πόσες ομάδες θα αντέξουν. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι, σκληρή πραγματικότητα, αλλά είναι η πραγματικότητα. Αυτό ήθελα να σας πω, διότι και το γυναικείο, τα γυναικεία πρωτάθληματα είναι ερασιτεχνικές κατηγορίες. Άρα, η επόμενη μέρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και του ανδρικού και του γυναικείου θα είναι διαφορετική. Για μας που έχουμε κάνει μια σωστή διαχείριση της ομάδας τόσα χρόνια, παρόλες τις δυσκολίες, δεν θα είναι εύκολη, αλλά δεν θα είναι και τραγική. Πιστεύω να έχουμε ομαλές εξελίξεις με την έναρξη του πρωταθλήματος. Εσείς προσωπικά που μιλάτε και με τις προπονήτρια και με τις παίκτριες, τι σας λένε, θέλουν να αρχίσουν τις προπονήσεις, να έρχονται στο γήπεδο, να... Βέβαια θέλουν. Φανταστείτε τώρα γυναίκες 20-22 χρονών, 14 χρονών, 16 χρονών, 25, κάποιες μεγαλύτερες παίχτριες 35 χρονών, οι οποίες το ποδόσφαιρο είναι η ζωή τους. Και ξαφνικά μια μέρα τους το κόβεις μαχαίρι. Βέβαια θέλουν να γυρίσουν. Είναι τρόπο ζωή το ποδόσφαιρο για αυτές. Και για εσάς που συνηθίσατε να είστε κάθε μέρα στην προπόνηση στο γήπεδο. Βέβαια. Πώς τώρα το χρόνο που διαθέτατε για το ποδόσφαιρο, για την ομάδα? Διαθέταμε πιο πολύ χρόνο για την ομάδα παρά για την οικογένεια. Γιατί και εμείς από μικρή στον αθλητισμό, όλοι όσοι ασχολούμαστε εδώ, δηλαδή είμαστε από μικρή στον αθλητισμό και είναι τρόπο ζωή. Δηλαδή πιο πολλές ώρες περνάμε στο γήπεδο παρά στο σπίτι μας. Και είναι άσχημο πολύ. Δηλαδή ο αθλητισμός είναι υγεία. Το να κρατήσει κάποιον κλεισμένο στο σπίτι του. Δεν ξέρω. Ωραία, λοιπόν. Να μου παρουσιάσεις έτσι την γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Αθλητικού Συλλόγου Ποντιών Τραπετσόνας, να τη γνωρίσουμε. Ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ? 22 με 23 χρόνια. Οι έμπειρες παίκτριες? Έμπειρες παίκτριες, η Ντορίνα η Νωρίτη, μαζί με την Εύα τη Σιδέρη στα στόπερ πίσω, η Νάνση καινούργια προσθήκη, Νάνση Κατσικώστα. Νάνση Κατσικώστα. Και το βαρύ μας πυροβολικό μπροστά, η Σάντρα Ινόβακ. Υπάρχουν και οι νεαρές παίκτριες, έτσι? Υπάρχουν νεαρές παίκτριες. Ποια είναι τα αστέρια έτσι, της ομάδας? Αστέρια δεν υπάρχουν στην ομάδα. Και δεν βάζω ταμπέλες σε κανέναν, ναι. Όλοι είναι ίσοι. Από το... την κοπέλα που θα μείνει εκτός ομάδος και θα δει το παιχνίδι για την κερκίδα, μέχρι το βαρύ μας πυροβολικό που σας μίλησα για τη Σάντρα. Είναι όλες ίδιες. Δεν υπάρχουν αστέρια. Ούτε βεντετισμοί μέσα στην ομάδα. Είναι μια οικογένεια και όλες είναι ίσες. Θα προτρέπατε εσείς κορίτσια να έρθουν στην ομάδα και αν κάποιοι γονείς θέλουν να φέρουν την κόρη τους στην ομάδα, πού όχι, μπορούν να απευθυνθούν? Όχι μόνο στην ομάδα. Θα προέτρεπα τους πάντες
να πάνε τα παιδιά τους σε ομάδες να παίξουν ποδόσφαιρο. Και εγώ προσωπικά έχω την κόρη μου που είναι 9 χρονών, την έχω εδώ στην Ποντίο, στις ακαδημίες. Δεν πρέπει να βάζουμε ταμπέλες στο ποδόσφαιρο, είναι αγόρι, είναι κορίτσι. Ο αθλητισμός είναι για όλους. Από εκεί και πέρα είναι στο αν θα καταφέρουμε εμείς αγωνείς να ξεκλειδώσουμε το μυαλό μας. Και πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος γονιός που έχει, θέλει την κόρη του να τη φέρει στη γενική ομάδα ποδοσφαίρου του Αθλητικού Συλλόγου Ποντίων Δραπετσόνης. Υπάρχει επίσημη σελίδα στο Facebook της ΣΑΣ Ποντίων, στην οποία σελίδα θα βρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται. Εκτός από την Άνση Κατσικώστα, έγινε και κάποια άλλη προσθήκη? Θα ανακοινωθούν όλες οι προσθήκες με το που πρώτα θεώ θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Άρα έχετε, κάνετε τον προγραμματισμό σας? Βέβαια, βέβαια, χωρίς προγραμματισμό δεν γίνεται τίποτα. Σε συνεννόηση πάντα με την coach. Υπάρχουν προσθήκες, υπάρχει αναβάθμιση του προπονητικού εξοπλισμού και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Φίλαθλοι έρχονται να παρακολουθήσουν την ομάδα. Φίλαθλοι... Και γενικά στο γενικείο ποδόσφαιρο υπάρχουν φίλαθλοι που έρχονται να δούνε? Υπάρχουν φίλαθλοι, όχι όσους θα θέλαμε να δούμε, αλλά υπάρχουν. Υπάρχουν φίλαθλοι, υπάρχουν τα παιδιά από το αντρικό τμήμα της ομάδας που έρχονται να στηρίξουν το γυναικείο τμήμα, όπως και το ανάποδο, το γυναικείο τμήμα πάει πάντα στους αγώνες του αντρικού να στηρίξει τα αγόρια μας. Και οι εξωτερικοί φιλάθλοι της ομάδας, οι οποίοι θα δουν για κανένα παιχνίδι του γυναικείου. Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, αξίζει κάποιος να ασχοληθεί όπως είστε εσείς δηλαδή? Αξίζει. Αξίζει, γιατί το γυναικείο ποδόσφαιρο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το αντρικό. Και εγώ δεν το περίμενα. Ασχολήθηκα με το που δημιουργήθηκε η ομάδα το 2019, όταν με πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος Παναγιώτης Λουρίδας, μαζί με τον γενικό αρχηγό, τον αδερφό μου, τον Γιώργο Τζέρο, και μου ανακοινώσαν ότι θα αναλάβω την ομάδα, το γυναικείο τμήμα της ΣΑΣ Ποντίων. Μέχρι τότε εγώ δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με γυναικεία τμήματα. Ήταν κάτι καινούριο για μένα. Αλλά όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι, το είδα στην πράξη ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το αντρικό ποδόσφαιρο. Ποιες είναι οι διαφορές? Ποιος είναι ο πιο εύκολος δέκτης δηλαδή των πληροφοριών? Είναι το αγόρι, είναι το κορίτσι, είναι η γυναίκα, ο άντρας, ποιος? Πιστεύω ότι είναι το ίδιο. Το ίδιο. Απλά οι γυναίκες λόγω χαρακτήρα είναι λίγο πιο δύσκολες στη διαχείρισή τους. Αυτό. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Όπως θα μπω μέσα στο αντρικό πριν το παιχνίδι και θα τους μιλήσω και θα με ακούσουν, έτσι γίνεται και στο γυναικείο. Μπαίνουμε στα ποδητήρια πριν τον αγώνα τους, ότι τους πω, να τους εψυχώσω, θα ακούσουν. Δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Ωραία, μου είπατε για το βαρύ πυροβολικό. Αρχηγός της ομάδας είναι η Νάνση Κατσικώστα. Νάνση Κατσικώστα. Η Εύα Ισιδέρη. Η Μαρίνα, η τερματοφύλακας μας. Και θα δούμε στην πορεία, ανάλογα με τις προσθήκες που θα έχουμε, αν θα αλλάξει κάτι, θα το δούμε αυτό. Ο βράχος στην άμυνα. Ο βράχος στην άμυνα λέγεται Ντορίνα Λωρίδη. Κώστα, το μηχανάκι της ομάδας. Μηχανάκι της ομάδας μπορώ να χαρακτηρίσω ότι η Ιώτα Τζεβόλη, το εξτρέμ μας, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια φωτοβολίδα, δεν σταματάει ποτέ. Την Ξένια, το δεξί μας μπακ, η οποία είναι απορίας άξιο πώς μπορεί να καλύψει μια ολόκληρη πλευρά μόνη της. Back half να γυρίσει όλο το γήπεδο και να μην κουράζεται. Όταν υπάρχει πέναλτι, ποια παίρνει την εντολή να εκτελέσει το πέναλτι? Σαν τον Νόβακ. Ωραία. Και ποια είναι αυτή που την τροφοδοτεί? Η Playmaker, ποια είναι? Η Playmaker είναι ένα κορίτσι 16 ετών. Η Αθηνούλα μας, η οποία έχει να δείξει πάρα πολλά ακόμα. Πάρα πολλά ακόμα.
Εάν σου έλεγα να ψηφίσεις την MVP. Την MVP. Η MVP θα ήταν η Παρασκευή Ιδιβανέη Κόουτς. Δεν μπορώ να ψηφίσω MVP από τις παίχτριες, γιατί όλες μες στο γήπεδο τα δίνουν όλα και δεν μπορώ να βγάλω MVP μια παίχτρια επειδή έβαλε γκολ ή επειδή έκανε τις περισσότερες αποκρούσεις. Θα ήταν άδικο. MVP και start της ομάδας είναι η Παρασκευή Ιδιβανέ, η οποία με το έργο της έχει καταφέρει και έχει φτάσει στην Ποντίον εκεί που την έφτασε. Και η φίρμα, οι φίρμες. Δεν υπάρχουν φίρμες. Δεν υπάρχουν. Απαγορεύονται οι φίρμες. Είναι μια οικογένεια και μέσα και έξω από το γήπεδο. Και αυτό πιστεύω είναι το πιο σημαντικό. Να είναι καλά όλα μέσα στα αποδυτήρια για να βγει και στο γήπεδο αυτό. Οπότε φίρμες δεν υπάρχουν. Αυτή που κάνει τα tackling, που κόβει την αντίπαλη ποδοσφαιρίστρια. Ξεκινάμε από τη Βιβίδη Παπαδοπούλου, η οποία είναι μια μεγάλη σε ηλικία. Είναι 35 χρονών, πολύ έμπειρη. Και όταν την έχεις μέσα στο γήπεδο, νιώθει μια σιγουριά. Από εκεί και πέρα, αν περάσει η μπάλα από τη Βιβί, πράγμα σπάνιο, έχεις πίσω την Εύα τη Σιδέρη και την Τωρίνα τη Λωρίδη, οι οποίες σου εμπνέουν μεγάλη σιγουριά. Η σέντρα από τη δεξιά πλευρά. Η σέντρα από τη δεξιά πλευρά μπορεί να γίνει κάλλιστα ή από τη... μπορεί να γίνει από τη Γιώτα Τζεβγόλη, η οποία είναι πολύ γρήγορη παίχτρια, με καλή τεχνική κατάρτιση και δεν έχει πρόβλημα στο να τροφοδοτήσει το σέντερφόρ μας. Το ίδιο από αριστερά μπορεί να γίνει από τη Μαρία Τηλιανοπούλου. Εάν το βαρύ πυροβολικό δεν πάρει την μπάσα. Ναι. Και θα υπάρχει... Κοίτα, είναι αυτό που σου είπα, ότι έχει δουλευτεί πάρα πολύ στις προπονήσεις. Uh-huh. Και αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, στο ότι η Σάντρα, ας πούμε, το βαρύ μας πυροβολικό δεν μπορεί να πάρει την μπάσα, μπορεί καλύτερα να έρθει έξω, να τροφοδοτηθεί ή να αλλάξουν ρόλους μαζί με την Αθηνά και από εκεί που η Σάντρα είναι φόρα, ας πούμε, να γυρίσει δεκάρι και η Αθηνά το αντίθετο και να βγει η μπάλια όπως θέλεις. Είναι κάτι το οποίο το έχει δουλέψει πάρα πολύ η coach μέσα στο γήπεδο με τις παίχτριες και μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα. Γκολ μπαίνουν σε κάθε παιχνίδι. Υπάρχει κάποια παίχτρια που η χρυσή αλλαγή σε κάποιο παιχνίδι. Όχι. Σου είπα, είναι κάτι που έγινε στη Γάμα Εθνική, τα κόρτσια πέρασαν αίτητα. Με πολλά γκολ σε κάθε παιχνίδι. Να σου πω προσωπικά, δεν αγχώθηκα για τον γκολ, ποτέ. Ποτέ. Ποιο παιχνίδι ήταν το καλύτερό σας παιχνίδι, έτσι, ποιο θεωρείς ότι ήταν... Το πανηγύρισες με την ψυχή σου, ας πούμε. Ένα παιχνίδι που πανηγύρισα με την ψυχή μου, αν και δεν ήμουν εδώ, ήμουν στο εξωτερικό. Ήταν απέναντι στο φαβορί του ομίλου, ας πούμε, στο Θρίαμβο Χαϊδαρίου, τον οποίο τον φιλοδορήσαμε με 3 γκολ. Και συγκεκριμένα με χατρίκ της άντρας της Νόβακ. Πίστευα ότι θα το πάρουμε δύσκολα αυτό το παιχνίδι. Γιατί εντάξει και ο Θρίαμβος Χαϊδαρίου έχει πολύ εμπειρές παιχτρίες. Πίστευα ότι θα το πάρουμε δύσκολα, στη χειρότερη με ισοπαλία. Και όταν με πήραν τηλέφωνο τα κορίτσια και με ενημερώσανε ότι πάρανε 3 γκολ, ήταν πολύ μεγάλη χαρά. Πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Αλλά όπως προείπα, δεν υπήρξε ποτέ άγχος για γκολ σε αυτή την ομάδα. Δόξα τω Θεώ, σκοράρουμε και σκοράρουν κατά ρηπάς. Και ποια είναι αυτή που φωνάζει έτσι, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού? Ποια φωνάζει? Η Σάντρα Ινόβακ, βέβαια με σκοπό να εμψυχώσει την ομάδα. Mm-hmm. Δεν έχει ακουστεί παίχτρια μες στο γήπεδο να φωνάξει και να μιλήσει άσχημα σε συμπαίχτριά της. Είναι κάτι το οποίο το απαγορεύω εγώ προσωπικά, αλλά και απ' την άλλη δεν έχει γίνει και ποτέ. Δεν υπήρξε ποτέ δηλαδή τέτοια πρόθεση. Κάποια παίχτρια να μιλήσει άσχημα σε κάποια άλλη. Παρασκευή σίγουρα φωνάζει από τον πάγκο, σαν προπονήτρια που είναι. Μέχρι εκεί.
Και αν κάποιος φωνάξει, αυτός θα είναι ο αρχηγός σε κάθε παιχνίδι. Δεν μπορεί να μιλάει ο καθένας, όποιος θέλει. Υπάρχουν αυστηροί κανόνες στην ομάδα. Και αυτή που κάνει τις περισσότερες πλάκες, που είναι το πειραχτήρι. Η Ντορίνα Ελαδίτη. Που κάνει πλάκες στους πάντες. Είτε διοίκηση, είτε συμπαίχτριες. Είναι η ψυχή της ομάδας. Κώστα, υπάρχουν ταλέντα στο γυναικείο ποδόσφαιρο, δηλαδή από μια νεαρή ηλικία, μικρή ηλικία, μπορείς να διακρίνεις αν κάποιο κορίτσι έχει ταλέντο? Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα. Και μπορούν κάποια κορίτσια αύριο μεθαύριο να παίξουν στο εξωτερικό, δηλαδή το βαρύ πυροβολικό μπορεί αύριο μεθαύριο να μπορέσει να... Αυτό έχει να κάνει με το πόσο διάθεση έχει ο κάθε παίχτης να προπονηθεί για να μπορέσει να ανέβει επίπεδο. Ταλέντα υπάρχουν. Και όχι μόνο στη δικιά μας ομάδα, σε κάθε ομάδα υπάρχουν ταλέντα. Όπως σου είπα πριν, το δεκάρι μας η Αθηνά είναι ένα παιδί 16 χρονών, η οποία θα σου παρέσει φάουλ το οποίο θα το ζηλέψουν στην ΑΕΦ Εθνική Ανδρών. Δηλαδή τα έχουμε δει και αυτά. Έχουμε ένα κοριτσάκι το οποίο είναι 12 χρονών τώρα, το οποίο το προπονούμε με τη γυναικεία ομάδα, το οποίο κοριτσάκι σε 2-3 χρόνια θα βγάζει μάτια. Υπάρχουν ταλέντα. Το θέμα είναι στο γονιό, αν θα αφήσει το παιδί να παίξει μπάλα και να κάνει αυτό που αγαπάει. Γι' αυτό λέμε να ξεκλειδώσουν τα μυαλά τους οι γονείς και να αφήσουν τα παιδιά να παίξουν μπάλα. Μην κοιτάνε αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Ωραία. Κώστα, έτσι, θα ήθελες να ευχαριστήσεις ποιους ανθρώπους πάλι για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται στη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Αθλητικού Συλλόγου Ποντιών Τραπετσών. Και από τη δική σου πλευρά. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Αθλητικού Συλλόγου Ποντιών, τον κύριο Παναγιώτη Λουρίδα, τον κύριο Γιώργο Τσέρο και όλο το Συμβούλιο της Ποντίων, το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίοι είμαστε κοντά, συζητάμε τα προβλήματα της ομάδας, βοηθάμε όσο μπορούμε για να καταφέρουμε αυτό που έχει γίνει μέχρι σήμερα, να κρατήσουμε το σωματείο μας υγιές και να μπορέσουμε να πορευτούμε όταν ανοίξουν με το καλό τα γήπεδα. Και τι να περιμένουμε. Και βέβαια τον Νικόλαο τον Σούτα, ο οποίος είναι μέγας χορηγός του γυναικείου ποδοσφαίρου της Ποντίων. Και τι να περιμένουμε από την ομάδα όποτε έχουμε επανέναρξη της αγωνιστικής δραστηριότητας. Μήπως πάλι να γίνει η άνοδος στην Α' Εθνική. Μαχάρι, όλοι το ευχόμαστε. Αλλά πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι. Καλώς ή κακώς δεν ξέρουμε οι άλλες ομάδες τι προσθήκες θα έχουν κάνει. Εμείς από τη μεριά μας πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε κάθε παιχνίδι και πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι. Από εκεί και πέρα, κοιτάμε σε μια καλή πορεία. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Ωραία. Τώρα, στη χειρότερη περίπτωση, χτύπα ξύλο στο να πέσει η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική πάλι, εμείς πάλι θα είμαστε δίπλα στην ομάδα, πάλι θα είμαστε δίπλα στα κορίτσια. Ρόδα είναι και γυρίζει, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Ωραία, κλείνοντας, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα. Το μήνυμα του υπεύθυνου της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Αθλητικού Συλλόγου Ποντιών Τραπετσόνας, Κωνσταντίνου Τσέρου, σε όλους όσους ασχολούνται με το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Τι θα ήθελες να τους πεις? Θα ήθελα να τους πω να δώσουν μεγαλύτερη βάση, γιατί δεν έχει να λέει αν είναι γυναικείο ή ιατρικό ποδόσφαιρο, αν είναι γυναικείο ιατρικό βόλεϊ, αν είναι γυναικείο ιατρικό πόλο, ο αθλητισμός είναι για όλους. Όλοι έχουν δικαίωμα στον αθλητισμό. Αυτά. Σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ. Και πάντα επιτυχίες στην ομάδα και την επόμενη φορά να τα πούμε έτσι στο τέλος μιας προπόνησης ή ενός αγώνα. Να μας έχουν ανοίξει και να τα πούμε στο γήπεδο πλέον.